Λοιπόν, καλώς ήρθατε καταρχήν και σκοπός μου να σας ενημερώσω για τα θέματα που έχουν προκύψει ύστερα από την καταστροφή που έγινε και λόγω των καιρικών φαινομένων και εν πάση περιπτώσει να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε εσείς γύρω από αυτό το θέμα. Καταρχήν ήθελα να αναφερθώ στα αποτελέσματα που είχαμε από αυτές τις καταστροφές. Το θέμα είναι το εξής, ότι πιστεύω ότι με τις λιγότερες δυνατές απώλειες που μπορούσε να είχαμε, επέρασε αυτή η καταστροφή. Δηλαδή, εννοώ, δεν είχαμε σοβαρές απώλειες, τις είχαμε εγκαίρως εντοπίσει, τις αιστείες που μπορούσαν να συμβούν τέτοιες απώλειες και τις είχαμε αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτές οι ενέργειές μας αναφέρονται στα σχολεία, στην εκπαίδευση και, στα καιρικά φαινόμενα λόγω των πλημμυρών κτλ. Είχαμε εγκαίρως αντιμετωπίσει μαζί με την περιφέρεια την διάνοιξη των τάφρων. Είχαμε εγκαίρως προβεί σε οποιαδήποτε αντιπλημμυρική ενέργεια έπρεπε να έχει γίνει, όπως καθαρισμός φρεατίων κτλ., με αποτέλεσμα να μην έχουμε καθόλου πλημμύρες σε πλημμυριστικά φαινόμενα. Μερικοί περίμεναν ότι θα είχαμε σοβαρές καταστροφές από τις πλημμύρες, πλην όμως διεψεύστησαν. Τόσο εμείς όσο και η περιφέρεια, για πρώτη φορά ύστερα από τόσα χρόνια, είχαμε πλήρη καθαρισμό των τάφρων, είχαμε κάνει καθαρισμό των φρεατίων. Την ημέρα εκείνη μάλιστα της καταστροφής, είχαμε μερικά φαινόμενα που μερικά φρεάτια είχαν φράξει από τον άμμο της θαλάσσης, διότι είχε η θάλασσα βγάλει έξω άμμους και τα λοιπά, οι οποίοι είχαν απορροφηθεί από τις σωληνώσεις και είχαν φραγεί οι σωληνώσεις. Επενέβησαν αμέσως οι εργάτες της ΔΕΙΑΣ με το αποφρακτικό μηχάνημα και καθαρίσαμε τα φρεάτια. Τα λίγα φρεάτια που εκείνη την ημέρα παρουσίασαν πρόβλημα. Γενικά προβλήματα δεν υπήρχαν. Και στην έκταση δηλαδή που μπορούσε να είχαν συμβεί, προβλήματα έχουμε, καταστροφές έχουμε, αλλά είναι πάρα πολύ λιγότερες από εκείνες που έχουν συμβεί σε άλλα μέρη, όπως πληροφορούμεθα. Τώρα, μετά από αυτή την θεομηνία, τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Εμείς μετά τη θεομηνία αυτή πρέπει να κοιτάξουμε τα μέρη που είχαν πάρα πολύ μεγάλες ζημιές, τα σημεία που είχαν πάρα πολύ ζημιές, να τα αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτά τα σημεία είναι εκτός από τις κατατόπους, τις δημοτικές ενότητες, καταστροφές σε διάφορες οικίες και καταστήματα. Είχαμε μια πολύ μεγάλη ζημιά στο κλειστό γυμναστήριο της Παναγούλας, διότι εκεί η θεομηνία αφαίρεσε το πάνω μέρος της στέγης με αποτέλεσμα να εγκυμονεί κινδύνους τώρα να βάλει νερά μέσα το κτίριο, οπότε θέλει άμεση αντιμετώπιση. Εκτός από την Παναγούλα είχαμε σοβαρές ζημιές στο νεκροταφείο μας, στο πρώτο νεκροταφείο. Οι ζημιές στο πρώτο νεκροταφείο είναι πραγματικά σοβαρές και απαιτούν και χρόνο για να αποκατασταθούν. Αυτές ήταν μοιραίως να συμβούν οι ζημιές αυτές, διότι δυστυχώς τα νεκροταφεία θα έπρεπε να είναι τα κυπαρίσια, θα έπρεπε να είναι στο περιβάλλοντα χώρο, δηλαδή στον περίγυρο, στην περίφραξη. Σε όλα τα νεκροταφεία έτσι είναι. Εδώ, εκεί συνέβαινε να είναι εκατοντάδες κυπαρίσια μέσα ανάμεσα από τους τάφους, με αποτέλεσμα κάθε φορά που ανοίγαν τάφους να κόβουν και μερικές ρίζες τα κυπαρίσια για να ανοίξουν τον τάφο και αυτά να μην μπορέσουν να αντέξουν τις καιρικές συνθήκες για να κατασταθούν, να γκρεμιστούν, να πέσουν κάτω. Αυτό έχει δημιουργήσει προβλήμα τώρα σε εμάς, διότι είναι και δύσκολη πρόσβαση στους τάφους των οχημάτων που χρειάζονται, είναι απαραίτητα για να κόπουν τα ψηλά κυπαρίσια, και είναι και πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα των κυπαρισιών που έχουν καταστραφεί. Αρχίσαμε ήδη από το πρωί να κάνουμε επέμβαση τόσο στο χτίσιμο της περιμετρικής προστατευτικής ζώνης, όσο και στον εντός χώρου, κόβοντας, καθαρίζοντας μερικά κυπαρίσια. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε στο σύνολό του το φαινόμενο και πιστεύω όμως ότι σύντομα θα συντάσσουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα, θα το στείλουμε στο Υπουργείο κτλ. Και θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Λόγω της θεομηνίας είχε έρθει χθες ο Υπουργός ο κ. Χαρδελιάς και πραγματικά μας έδειξε καταρχήν το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την αποκατάσταση των ζημιών.
μας ανακοίνωσε ικανές, πάρα πολύ σοβαρές και ικανές χρηματικές επιδοτήσεις για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα καιρικά φαινόμενα και τις καταστροφές, και μας έδωσε και οδηγίες περαιτέρω πώς θα μπορέσουμε εμείς και τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Ήδη από σήμερα το πρωί εμείς ετοιμάζουμε συνεργεία για να κάνουμε την ενημέρωση των πολιτών για τη διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης των οικοκυριών, των οποίων η κυρία κατοικία έχει πληγεί από την καταστροφή της 18 Σεπτεμβρίου. Για τις δε επιχειρήσεις είναι η αρμοδία περιφέρεια, η οποία θα οργανώσει τα κατάλληλα συνεργεία. Ήδη θα έρχουν και από τις αρμόδιες υπηρεσίες στην Αθήνα κλιμάκιο, το οποίο θα κάνει μαζί με τη δική μας επιτροπή, θα κάνει αποτίμηση των ζημιών. Περιμένουμε τώρα τις 3 ώρα να έρθει το κλιμάκιο αυτό από την Αθήνα και θα παραμείνει μία εβδομάδα. Οργανώνουμε εμείς τις συνθήκες για να διευκόλυνση των πολιτών, ώστε οι αρμόδιοι που θα καταγράψουν στις ζημίες να μεταφερθούν στα οικεία εκεί κοντά, δημοτικά διαμερίσματα. Παραδείγματος χάρη, ξέρω, τον Αλικό να πάνε στο Καταστάρι, τον Αρκαδίου να πάνε στον Πανάτο και ούτω καθεξής, για να μην έχουμε σοβαρές μετακινήσεις, διότι εμφανίζεται και το πρόβλημα του κορονοϊού, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορεί εδώ στο Κεντρικό Δημαρχείο να μαζεύονται ανεξέλεγκτα άνθρωποι για να περιμένουν ώρες ολόκληρες πότε θα έρθει η σειρά τους, σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχει ο κορονοϊός, για να μπορέσουν να καταγράψουν και να αναφέρουν τις ζημιές τους. Και αυτό κοιτάζουμε να το αντιμετωπίσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ελπίζουμε ότι σύντομα, μέσα στις προθεσμίες που έχει βάλει ο νόμος, να έχουν γίνει κατάλληλες καταγραφές και να αρχίσουν άμεσα οι αποζημιώσεις. Εμείς με τα χρήματα που θα μας δώσει το κράτος, η κυβέρνηση, δηλαδή καταρχήν 1 εκατομμύριο ευρώ μας ανακοίνωσε ότι θα μας δώσει για την αποκατάσταση των οδών και οδοστρωμάτων. Επίσης, ανακοίνωσε και μια γενναία επιχορήγηση για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανάγκες, τις οποίες είναι άμεσες και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεν είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα οργάνωσης για μας και είναι θέμα αποτελεσματικότητος. Πιστεύω ότι τα συνεργεία μας και με όσους τελικά χρησιμοποιήσουμε, αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη, θα ανταποκριθούν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν το θέμα του ρεύματος. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό, διότι όλη η Ζάκυνθος σχεδόν έμεινε χωρίς ρεύμα για αρκετές μέρες και πολλές επιχειρήσεις έπαθαν ζημιά. Βέβαια, η άποψη των ειδικών είναι ότι θα έπρεπε οι επιχειρήσεις που έχουν καταψύκτες, σύμφωνα με τον νόμο, θα έπρεπε να έχουν γεννήτριες. Εγώ το βλέπω λογικά από μια πλευρά αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά σκέφτομαι ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένα μαγαζί με τρίου ή μικρού μεγέθους, να πούμε, να έχει, καθ' αυτή τη στιγμή υπάρχουν τόσες ελλείψεις, να έχει και γεννήτρια. Έπρεπε να συμβαίνει μια λογική διακοπή στο ρεύμα στη ΔΕΗ, μια διακοπή λογικής χρονικής διάρκειας, όχι αυτό που συνέβη τώρα, δηλαδή να έχουμε τόσες μέρες. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, το ρομύρι είναι το ρόιδο είναι χωρίς ρεύμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν επιτρέπεται δηλαδή αυτό το πράγμα, είναι το ρόιδο χωρίς ρεύμα σήμερα, να έρχεται ο πρόεδρος να λέει ότι είναι τα καλώδια μέσα στο δρόμο, ακόμα και να έχουν περάσει τόσες μέρες, ας πούμε, από τότε που συνέβη η θεομηνία. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε προς το τέλος αυτής της ιστορίας. Ήθελα να σας πω ότι πέραν τούτων, ότι αυτό έχει σε συνέπεια να μην γίνεται κανονικά η αποκομή των απορριμμάτων, διότι η περιοχή του Λίβα εγέμισε από απορρίμματα και δεν υπάρχει χώρος πια αναπόθεσης, εφόσον είχε διακοπεί το ρεύμα, το οποίο σήμερα το πρωί μόλις απεκατεστάθη. Και παρόλη την αποκατάσταση του ρεύματος, τώρα παρουσιάζει μια σοβαρή ηλεκτρολογική βλάβη ο συμπιεστής των απορριμμάτων. Πιστεύω ότι σύντομα θα αποκατασταθεί, αλλά παρουσιάζει μια σοβαρή ηλεκτρολογική βλάβη λόγω ακριβώς της υπαιθρίου εγκαταστάσεως και της στεγάνωσης του πίνακα χειρισμού του. Οπότε ελπίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αποκατασταθούν οι ζημίες. Εκείνο που ήθελα να παρακαλέσω είναι όσους έχουν λόγο να επισκέπτονται το πρώτο νεκροταφείο, να κάνουμε υπομονή μερικές μέρες,
διότι θα πρέπει να γίνει, η γνώμη είναι μερικών, είναι να σταματήσουμε εντελώς την είσοδο επισκεπτών στο πρώτο νεκροταφείο. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν μπορούμε μια έκταση 50 στρεμμάτων που είναι το πρώτο νεκροταφείο να το αποκλείσουμε εντελώς για όσο καιρό θα χρειαστεί να αποκατασταθούν οι ζημιές. Γιατί αυτός ο χρόνος είναι απρόβλεπτος. Διότι υπάρχουν και παρίσια τα οποία είναι επικίνδυνα να πέσουν και δεν ξέρουμε, επειδή δεν μπορεί να πλησιάσουν στα κυπαρίσια αυτά μηχανήματα ανυψωτικά για να αρχίσει το κόψιμο των δέντρων, η οποία πρέπει να αρχίσει από την κορυφή, δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα πάρει αυτή η ιστορία. Δηλαδή για να γίνει πλήρης αποκατάσταση. Δεν μπορούμε άλλο αυτό το χρονικό διάστημα να αποκλείσουμε τους ανθρώπους να πήγαινε στο νεκροταφείο. Θα εντοπίσουμε αυτές τις επικίνδυνες περιοχές, θα τις αποκλείσουμε, να μην μπορούν οι επισκέπτες να είναι εύκολη πρόσβαση. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να το λάβουμε υπόψη εκείνοι, να προστατεύσουν τους εαυτούς των και να μην επιμένουν να επισκεφθούν χώρους όπου είναι επικίνδυνοι, οι οποίοι θα επισημανθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Ποιοι είναι αυτοί, και αυτοί οι χώροι θα, σε αυτούς τους χώρους θα περιοριστεί η επισκεψιμότητα. Αυτό το να εντοπιστούν οι χώροι θα είναι σύντομο. Πολύ σύντομα θα ξεκινήσουμε να πούμε αυτόν τον έλεγχο. Επίσης παρακαλούμε τους δημότες σύντομα, χωρίς καθυστερήσεις, να αναφέρουν όλες τους τις βλάβες και τις ζημιές που έχουν πάθει, να μην το αφήνουν, γιατί μετά άμα είναι εκπρόθεσμοι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Πρέπει τώρα να τα αναφέρουν εγκαίρως εντός των προθεσμιών που λέει ο νόμος. Για το τι πρέπει να κάνουν, το πώς θα το κάνουν και τι ακριβώς θα πρέπει να έχουν υπόψη τους όταν θα πάνε να δηλώσουν, θα σας ενημερώσει ο διευθυντής ο κύριος Αρβανιτάκης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου και ο κύριος Πέτας των υπηρεσιών προνοίας του Δήμου. Θα ενημερώσουν πλήρως τώρα, μετά από μένα θα έχουν το λόγο και θα σας ενημερώσουν τι ακριβώς ας πούμε πρέπει να έχουν και με ποιο τρόπο θα γίνουν αυτές οι απογραφές. Εάν οποιαδήποτε απορία έχουν οι δημότες, η οποία δεν θα επιληθεί τώρα, μπορούν να τηλεφωνούν στην υπηρεσία περιβάλλοντος και στην υπηρεσία προνοίας του Δήμου για να λύσουν τις τυχόν απορίες τους. Από εκεί πέρα, αν έχετε καμία ερώτηση να μου κάνετε εμένα, να μου την κάνετε για να δώσω το λόγο στους... Οι γεωτρήσεις ΔΕΑΣ δυστυχώς, ναι. Οι γεωτρήσεις ΔΕΑΣ δυστυχώς δεν είχαν ρεύμα και εφόσον χωρίς ρεύμα δεν μπορούν να δουλέψουν, δεν δουλέψανε. Δεν έχουμε ακόμα φτάσει σε ένα σημείο τέτοιο με την κατάντια που έχει ΔΕΑΣ να έχουμε γεννήτριες στις γεωτρήσεις δυστυχώς. Και έτσι δεν δουλέψανε. Όχι του κεριού οι γεωτρήσεις. Του κεριού οι γεωτρήσεις είχαν μια βλάβη. Δεν δουλέψανε. Αυτές τώρα θα αποκατασταθούν τώρα με το ρεύμα και θα ελεγχθούν και θα αρχίσουν την κανονική λειτουργία τους. Είχαμε και μια διακοπή ύδατος πάλι λόγω μιας βλάβης που είχαμε και τελικά εν πάση περιπτώσει τώρα το νερό πιστεύω ότι θα επανέλθει στα κανονικά του. Φτιάξαμε και δικές μας υδροφόρες, πιστεύω ότι το νερό θα επανέλθει και στο κανονικό του ρυθμό. Τα σχολεία είναι μερικά σχολεία που έχουν πάθει ζημιές, έχουν πέσει δέντρα επάνω στις σκεπές και τα έχουν τραυματίσει. Υπάρχουν σπασμένα τζάμια, πάρα πολλά σπασμένα τζάμια και υπάρχουν στους πράβλους χώρους προβλήματα τα οποία αρχίσαν και αποκαθίστανται. Τα σχολεία τα οποία έχουν προβλήματα δύσκολα που δεν μπορούν να λειτουργήσουν, δεν θα λειτουργήσουν. Τα άλλα σχολεία λειτουργούν. Δεν μπορούμε, επειδή είναι μερικά σχολεία, να σταματήσουμε τελώς την εκπαίδευση. Δεν ξέρετε ποια είναι. Ορίστε. Είναι. Είναι δύο νηπιαγωγεία και είναι και μερικά δημοτικά. Υπάρχει κατάλογος αυτών, τον οποίο τον έχει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για την παιδεία. Ήδη έχουμε συνοηθεί για τα συνεργεία που πρέπει να απασχοληθούν και ήδη έχουν αρχίσει οι εργασίες αποκατάστασης. Ο κύριος διευθυντής της ΔΕΔΙΑ, ο κύριος Κούτσης, είπε χθες, δεσμεύθηκε χθες ενώπιον του κυρίου Υπουργού, ότι σήμερα το πρωί θα έχει αποκατασταθεί η ηλεκτρική παροχή σε όλο το νησί. Και στις κοινότητες και στο Λίβα και παντού. Με εκπλήττει το γεγονός όπου ο πρόεδρος του Ρόιδου πρωί ήρθε ο άνθρωπος και λέει: δεν έχουμε ρεύμα, δεν μπορούμε να δουλέψουμε, τα καλώδια είναι μες στους δρόμους κτλ.
στείλαμε εμείς τον ηλεκτρολόγο δικό μας να δούμε αυτά τα καλώδια τουλάχιστον στους δρόμους να κοιτάξουμε να τα απομακρύνουμε. Είπατε ότι έχει σταματήσει η αποκομιδή. Γνωρίζουμε πότε θα. Η αποκομιδή, ναι, εξαρτάται από το μηχάνημα αυτό, το μηχάνημα του συμπιεστού της αυτής. Πήγε ο ηλεκτρολόγος, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι τίποτα το σοβαρό, δηλαδή κάποιες ασφάλειες πρέπει ενδεχομένως από την πληροφόρηση που πήγα να έχουν πάθει ζημιά λόγω της υγρασίας και αναβαστικλών. Πιστεύω ότι είναι θέμα ορών, αν δεν έχει ήδη που το μιλάμε αποκατασταθεί. Οπότε μόλις αποκατασταθεί το ζήτημα, αμέσως θα αρχίσουν τα απορριμματοφόρα να πηγαίνουν στο Λίβα. Και θα γίνει τραγούδι. Κοιτάξτε να σας πω τι έγινε με τη γεννήτρια αυτή. Η γεννήτρια αυτή δεν είναι δική μας, την είχαν πάρει από το νοσοκομείο τότε που τη βάλαμε. Και εν πάση περιπτώσει έπρεπε κάποτε να επιστραφεί στους ίδιους. Και όταν την. Κάναμε τις ενέργειες στη ΔΕΗ και μας έδωσε η ΔΕΗ το ρεύμα κτλ. Τότε κρίναμε ότι πια η γεννήτρια δεν μπορούσε να πάει το μυαλό μου, θα γίνει ένας Ιαννός και μια τέτοια καταστροφή, να πούμε, δηλαδή ούτως ώστε να προνοήσουμε να κρατούσαμε τη γεννήτρια. Και τελικώς, ας πούμε, δεν αποσυνδέσαμε τη γεννήτρια. Οπότε και τώρα είμαστε σε αυτόν τον προβληματισμό. Είμαστε στον προβληματισμό, μήπως πρέπει. Να παγώσουμε την παραμονή της γεννήτριας εκεί, να μην γίνει εκεί, να πάρουμε ένα καλώδιο να την επανασυνδέσουμε τους αδελφούς απέριτες αφεντηρίας. Αλλά δεν είναι απλό γιατί είναι μακριά η γεννήτρια και θέλει πολλά μέτρα καλώδια. Ήταν έξοδο, ας πούμε, αυτό. Και δεν νομίζαμε ότι μπορούσε να γίνει μια διακοπή της ΔΕΗ, οπότε να κρατήσει τόσες μέρες. Άλλο εντάξει, να κρατήσει μια διακοπή, ότι θα πέσουν κολόνες υψηλής τάσης της ΔΕΗ, ας πούμε, κλπ. Είναι κάτι ακραίο καιρικό φαινόμενο, δεν είναι σύνηθες. Και επομένως μπορεί όμως να λειτουργήσει. Ελπίζω, ναι, πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργήσει σαν ευθερική. Τώρα που πάθαμε αυτό, μπορεί να κάνουμε ένα έξοδο, να συνοδεύω και με τη Μεσόγειο, να κάνουμε ένα έξοδο, να αγοράσουμε ένα καλώδιο, να το βάλουμε. Άλλο θέλετε τίποτα να με ρωτήσετε? Ήθελα να σας ρωτήσω εξής, εγώ όταν με τη σειρά μου, εσείς που έχετε πλήρη, που έχετε άποψη δηλαδή, γιατί έχετε και γνώσεις, ας πούμε, αυτά τα δείγματα. Παρατηρήσατε κάτι το οποίο μπορούσε να έχει προβλεφθεί, μπορούσε να προβλεφθεί και, και δεν έγινε. Για να μπορέσουμε, σας ρωτώ, για να μπορέσουμε ώστε στο μέλλον περισσότερο αποτελεσματική. Ήταν κάτι δηλαδή το οποίο, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είπανε πολύ σωστά και στον Υπουργό, ότι θα μπορούσε να είχε στείλει η ΔΕΗ, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα συνεργείο προληπτικά, ας πούμε, την ημέρα που είπε, πριν γίνει, μόλις βγαίνει ανακοινώσεις μετεωρολογικές, να έχει στείλει ανθρώπους, ας πούμε. Είναι αυτό, βέβαια η απάντηση ήταν ότι δεν ήταν κανείς να προβλέψει, ας πούμε, όχι μοναγά. Θέλω να απαντήσω για να μην μείνουν κενά, ας πούμε, σε αυτό το θέμα, να νομίζει άλλο ο κόσμος, αλλά συμβαίνουν και άλλο νομίζει ο κόσμος. Η απάντηση είναι ότι δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει τι υλικά θα χρειαζόντουσαν για τις υπηρεσίες της ΔΕΗ, γιατί δεν μπορούσε να προβλέψει το μέγεθος της καταστροφής. Δηλαδή, θα ήθελε κολόνες, θα ήθελε ΔΕΗ. Θα ήθελε εξαρτήματα, θα ήθελε ΔΕΗ. Μετασχηματιστές, θα ήθελε ΔΕΗ, οι οποίοι θα έκαναν κάτι, τι θα ήθελε. Οπότε, δηλαδή, περίμενε η κυβέρνηση, η πολιτεία περίμενε και η διεύθυνση της ΔΕΗ περίμενε να δει τι ακριβώς και ο Υπουργός Προστασίας και του περιβάλλοντος περίμενε να δουν τι ακριβώς θα χρειαστεί. Ούτως ώστε να τα φέρουν μαζί με τους ανθρώπους και στείλανε 20 ανθρώπους μετά. Μετά, ας πούμε, για να. Αμέσως με το πρώτο πλοίο φύγανε αυτοί οι 4 και μετά ήρθαν 20 άνθρωποι για να, και φέρανε τα υπόλοιπα αντικείμενα που χρειαζόντουσαν οι ΔΕΗ, εξαρτήματα που ήθελε η ΔΕΗ για να καταστήσει τις ανομαλίες. Αυτό ήθελα να απαντήσω, διότι αυτό το λένε πολλοί δημότες και έπρεπε να έχουν μια απάντηση σε αυτό το θέμα. Έτσι. Ό,τι θέλουμε να δικαιολογήσουμε την κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια δικαιολογία. Δεν μπορεί δηλαδή να στείλει 20 άνθρωπους σε ένα μέρος χωρίς να ξέρει τι ακριβώς θα χρειαστεί. Βέβαια, μπορούσαν να ήταν ενδεχομένως 4-5 άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν τα υλικά που υπάρχουν. Αν είχαν υποδιοποιήσει το δίκτυο, ειδικά σε νέες περιοχές που ηλεκτροδοτούνται, δεν λέω για το εξιστάμενο, τα νέα σπίτια που ηλεκτροδοτούνται. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι στη Ζάκυνθο τη ΔΕΗ την έχει πάρει η Μπόρα που πήρε και τη ΔΕΙΑΣ. Και είναι όλα σάπια, τίποτα δεν είναι σωστό, τίποτα δεν έχει συντηρηθεί. Βέβαια δεν είναι στο βαθμό που είναι η ΔΕΙΑΣ, που είναι τα δίκτυά της, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει η εξέλιξη που υπάρχει. Μέσα στην πόλη υπάρχουν ένα αέρια καλώδια υψηλής τάσης, να μην κυκλοφορούν μέσα στην πόλη στα σπίτια, έξω από τα μπαλκόνια. Υπάρχει δηλαδή
Ναι, και ακόμα δυστυχώς ζητάει ΔΔΕ εγκρίσεις για να τοποθετήσει ιστούς, ας πούμε, σε διάφορα πάρκα κτλ. Είναι ένα πράγμα το οποίο, ας πούμε, το έχει πληρώσει, το πλήρως σχεδίο, όπως το έχει πληρώσει σχεδιασμό, μια ανοργανωσία, ας πούμε, και μια έλλειψη κεφαλαίων ενδεχομένως, κονδυλίων. Άλλο πράγμα, παρατηρήσατε τίποτα το οποίο να ήταν κάτι το οποίο να μπορούσε να έχει προβλεφθεί, δηλαδή για τις πλημμύρες, ας πούμε, χάρη. Ξέρω καλά ότι πέρυσι το χειμώνα πήγαμε στο Λαγανά και κάναμε επεμβάσεις ο Δήμος. Έκανε επεμβάσεις ο Δήμος και δεν πλημμύρισε ο Λαγανάς πέρυσι. Πέρυσι δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα στο Λαγανά καθόλου. Τίποτα. Φέτος, εγκαίρως, παρόλες τις δυσκολίες που είχαμε και τις αμφισβητήσεις και από δικούς μας αντιδημάρχους να κάνουμε σύντομα το κόψιμο των δέντρων, το άνοιγμα των φυχαντακίων κλπ. Εάν το είχαμε κάνει όπως το έγινε και πέρυσι και τα χρόνια, είναι βέβαιο θα έχει πλημμυρίσει. Αλλά να δείτε τώρα και στους περιφερειακούς δρόμους και στους δημοτικούς δρόμους, τι τομές γίνηκαν, τι επεμβάσεις γίνανε στα δεξιά και αριστερά στους δρόμους για να ανοίξουν, να κοπούν τα κλαδιά, να ανοίξουν τα χαντάκια, αυτό δεν έχει γίνει την τελευταία 15 ετία, δεν έχει γίνει ποτέ. Από ό,τι λένε ήδη οι πρόεδροι των κοινοτήτων κτλ. Και αυτό έχει συντελέσει πάρα πολύ στο να μην έχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Γιατί πραγματικά το νερό σε μέρη που όλα τα χρόνια πλημμύριζε, να πούμε, φέτος δούλευε στα χαντάκια κανονικά. Ήταν απορροή των χαντακιών κανονική. Έγιναν παρεμβάσεις και την Πέμπτη, αθλητικές. Ναι, βέβαια. Και την Πέμπτη έγιναν και ενετάθησαν την Πέμπτη οι παρεμβάσεις. Ναι. Τι συνέβη την Παρασκευή το πρωί και αποσύρθηκαν για ένα διάστημα τα μηχανήματα που δημιουργούν. Την Παρασκευή το πρωί, νωρίς, λέτε, έτσι. Έχετε δίκιο. Επειδή δουλεύανε την Πέμπτη και δουλέψανε και μέχρι αργά, μετά την Παρασκευή και εγώ το πρωί, όταν κατέβηκα κάτω και είδα τα είδα το παραδείγματος χάρη το προφορατικό και ήταν σταματημένο εδώ στην πλατεία Σολούμου. Είδα αυτά τα πράγματα, αλλά αμέσως συντονιστήκαν και ήρθαν οι αρμόδιοι υπάλληλοι και αρχίσαμε να κάνουμε καθαρισμούς τότε σε μερικά φρεάτια, τα οποία δεν ήταν ότι δεν είχαν καθαριστεί. Είχαν καθαριστεί, αλλά τι είχε γίνει. Η κακοκαιρία είχε βγάλει άμμο και είχαν τραβήξει είχε τραβήξει βροχή άμμο μέσα και με άμμο θαλάσσης είχαν φραχθεί σωλήνες. Και αν δεν πήγαν το αποφραχτικό να αποφράξει τους σωλήνες, να βάλει νερά μέσα και αέρα κτλ. Και να φύγει αυτή η άμμος, να διαλυθεί και να φύγει, δεν υπήρχε τρόπος. Γιατί είχε τραβηχθεί άμμος μέσα στις σωλήνες. Δεν μπορούσε να φύγει άμμος μέσα με κανέναν τρόπο. Δεν σταματήσανε. Απλούστατα δεν το έχω ερευνήσει το θέμα τι ακριβώς έγινε. Δεν νομίζω ότι ήταν πρωτοβουλία τους, αλλά επειδή αργήσανε, δεν αργήσαν πάρα πολύ. Δηλαδή και την Παρασκευή το πρωί, αμέσως στις 8.30 ώρα, πιάσανε δουλειά. Ίσως δεν είχαν ενημερωθεί κιόλας λόγω της ημερομηνίας κλπ. Δεν είχαν ενημερωθεί πού να πάνε κιόλας. Κοιτάξτε, είναι η ενημέρωση. Την Παρασκευή, την Πέμπτη αυτή ξεβουλώσαν όσα φρεάτια ήταν και ό,τι ήταν που είχε απομείνει κτλ. Το κάνανε. Την Παρασκευή περιμέναν ενδεχομένως να πούμε ένα πληροφόρηση, να του πούνε: ξέρετε κάτι, αυτό σημαίνει εδώ, αυτό είναι εκεί. Το οποίο άρχισε να έρθει. Διότι αυτή ήταν στη θέση τους. Μόλις εγώ ειδοποίησα και πήρα τηλέφωνο και λοιπά, ήταν μέσα οι άνθρωποι. Τους είπα συγκεκριμένα όμως. Ελάτε, το πρωί καταρχήν πήγανε, η πρώτη ενέργεια που κάνανε, ίσως γι' αυτό δεν ήταν να βγάλουν κάτι νερά από ένα πλεούμενο το οποίο είχε μισοβουλιάξει. Ένα καίκι που είχε μισοβουλιάξει. Και έπρεπε να το ανασύρουν και βγάλουν τα νερά από μέσα να το απελευθερώσουν να μπορέσουν να το ανασύρουν. Και μετά αμέσως αρχίσαν την εργασία τους πάνω στον δρόμο, στις αποφράξεις. Θεωρώ ότι αυτές τις ημέρες το προσωπικό προσπάθησε. Όχι όλο το προσωπικό, αλλά το προσωπικό το οποίο έπρεπε να προσπάθησε, προσπάθησε. Και γι' αυτό είχαμε και αυτά τα αποτελέσματα, δεν είχαμε μεγαλύτερες καταστροφές. Μπολντόζες και τέτοια. Όχι. Α, λέτε άλλο πράγμα. Ναι, τώρα αυτό που λέτε. Κοιτάξτε να σας πω. Εγώ το πρωί έγινε μια παρεξήγηση όταν ήταν τα φαινόμενα, ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά τα φαινόμενα. Με πήραν τηλέφωνο το γραφείο κίνησης και μου είπαν τι να κάνουν για τους εργαζόμενους. Δεν ήταν δηλαδή, δεν είχαν ηρεμήσει, ήταν σε εξέλιξη το φαινόμενο δηλαδή. Και τους είπα το εξής, τους είπα ότι να μην βγουν εργάτες στο δρόμο με κανένα τρόπο,
ούτε με αυτοκίνητα ανοιχτά, αυτά τα μικρά που έχουμε τα 4x4, γιατί διότι δεν έχουν ελεγχθεί οι δρόμοι ακόμα. Δεν ξέρουμε δηλαδή εάν ξεκολλήσει καμία πινακίδα και καμία ταμπέλα και πέσει και κόψει το κεφάλι κανένας ή τον σκότωσε κανένα, δεν ξέρουμε τι άκρος θα δημιουργήσουν. Όχι όμως τα μηχανήματα σκαπτικά, δηλαδή τσάπες που είχαμε, κάτι τσάπες κλπ. Αυτά τους είπα εγώ να μην βγουν έξω. Και αποτέλεσμα είναι ότι μόλις μου είπαν, δεν θυμάμαι που κάποιος με τηλέφωνο και μου είπε ότι αν εννοούσα μέσα σε αυτά τα μηχανήματα, μην βγουν για τα μηχανήματα τα σκαπτικά, αμέσως είπα στο προϊστάμενο εκεί του γραφείου κίνησης ότι τα σκαπτικά μηχανήματα, οι τσάπες να πάνε όπου ακριβώς χρειάζεται για να ανοίξουν τις απορρέες των λεκανών κτλ. Όπως και πραγματικά φύγανε αμέσως και πήγανε. Αυτό ήταν θέμα, αν ήταν θέμα μισής ώρας ζήτημα είναι. Όλη αυτή η καθυστέρηση που επήλθε. Και έγινε μόνο ακριβώς λόγω αυτής της παρεξήγησης. Δεν εννοούσα εγώ να μην βγει μια τσάπα να πάει κάπου, δεν κινδύνευε η τσάπα να πέσει στο κεφάλι της με πινακίδα, ούτε να πω τίποτα. Αλλά ένα αυτοκίνητο από αυτά τα 4x4 με εργάτες πίσω κτλ. Για να πάει μέσα στους δρόμους ή και οι ίδιοι εργάτες να πάνε να καθαρίζουν από κλαδιά τους δρόμους κτλ. Κατά τη στιγμή το φαινόμενο ήταν σε εξέλιξη, ήταν επικίνδυνο. Και γι' αυτό. Αθήνα, δήμαρχε, ορίστε. Θα πάτε στην Αθήνα, θα ταξιδέψετε. Ναι, θα πάω στην Αθήνα. Γιατί μας είπε μια ανακοίνωση για την ακύρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, ναι. Είναι κάτι να μας πείτε, θα πάτε σε κάποια συγκεκριμένη. Όχι, θέλω να έχω μια άποψη σφαιρική για το τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ, στη Ζάκυνθο, και να συναντήσω τους αρμόδιους για να μπορέσουμε να πούμε αν χρειαστεί κάπου κάποια βοήθεια, να την έχουμε και να προγραμματίσουμε ακριβώς τι γίνεται. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, το θέμα της επέμβασης στο πρώτο νεκροταφείο είναι επειδή έχει κηρυχθεί και μνημείο το πρώτο νεκροταφείο, είναι θέμα πολύπλοκο. Εάν δηλαδή περιμένουμε να έρθουν οι εγκρίσεις από την αρχαιολογική υπηρεσία, από το περιβάλλον κτλ., τότε τα θέματα αλλάζουν, είναι δύσκολα και θέλω να δω πώς θα μπορέσουμε να συντιμήσουμε αυτές τις προθεσμίες για να μπορέσουμε γέρος να κάνουμε τις επεμβάσεις μας. Δεν μπορεί να μην έτσι το πρωτογραφείο, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Και θέλω να έχω και μια εικόνα γενικά τώρα για το θέμα και θα πάω στην Αθήνα οπωσδήποτε. Κάποια λεπτά για τα σχολεία έχουν ξεκινήσει από σήμερα ή... Ναι, ναι, ναι. Πόσα είναι περίπου αυτά που έχουν πρόβλημα? Σας είπα, είναι πολλά. Τα δίρα πολλά. Είναι γύρω στα 15 σχολεία. Δεν είναι βέβαια σοβαρά τα προβλήματα. Είναι σπασμένα τζάμια που πρέπει να αλλάξουμε. Είναι τέτοια πράγματα. Αλλά έχουν πάθει γύρω στα 15 σχολεία ζημιά. Και είναι και μερικά και κάνα δύο αυτά. Νηπιαγωγεία. Τι είπατε? Ναι, τώρα θα σας πω. Λοιπόν, ο κύριος Αρβανιτάκης, ο οποίος είναι να πει από τη Λιβυροστασία πρώτα και μετά θα πει... Θα φύγω, όχι, εδώ, κάτω σε όλα. Ωραία. Και μετά ο κύριος... Και αν ξέρετε και τα σχολεία, επειδή θα μας ρωτήσουν οι γονείς. Ναι, θα σας πω. Λοιπόν, να πω και εγώ από την πλευρά μου ότι αυτό το οποίο έζησε Ζάκυνθο την Παρασκευή από το Χάραμα ήταν κάτι πρωτόγνωρο για το νησί. Όπως μας ενημέρωσε και ο κύριος Χαραδαλιάς, εχθές που παρακολουθούσαν το φαινόμενο από την Αθήνα, οι ρηπές του ανέμου ήταν ρηπές που είχαν να συμβούν τουλάχιστον πάνω από 20 χρόνια στη Ζάκυνθο. Από εκεί και πέρα να πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν κυρίως η ηλεκτροδότηση του νησίου, η οποία συνεχίζεται ακόμα, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Και αυτό έγινε λόγω της πτώσης των δέντρων, όχι μόνο στο οδικό δίκτυο, αλλά γενικά παντού. Να συμπληρώσω κάτι πριν που ανέφερε ο Δήμαρχος για τη ΔΕΗ. Επειδή ενδεχομένως λέμε ότι κάποιο χωριό έχει ρεύμα, αλλά κάποια σπίτια όμως που είναι σε αυτά τα χωριά δεν έχουν ρεύμα, να διευκρινίσουμε το εξής, ότι εκείνο το πρώτο πράγμα που έκανε η ΔΕΗ ήταν να αποκαταστήσει αυτή τη στιγμή τη μεσαία τάση. Να δοθεί δηλαδή ρεύμα στο χωριό, οπότε να δούνε μετά ύστερα μέσα στο χωριό που υπάρχει πρόβλημα και που δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που αποκαθίσταται η μεσαία τάση, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορεί 8 στα 10 σπίτια του χωριού να έχουν ρεύμα, αλλά είναι και 2 που δεν έχουν. Γιατί εκεί πλέον υπάρχει πρόβλημα στη χαμηλή τάση. Δηλαδή έξω από το σπίτι έχει πέσει μια κολόνα, οπότε θα πρέπει να αποκατασταθεί η βλάβη στη συγκεκριμένη περιοχή, στο συγκεκριμένο τετράγωνο, ας πούμε, για να επιδιορθωθεί η βλάβη. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία θα επιλύσει η ΔΕΗ τις αμέσως επόμενες ώρες, μόλις ολοκληρώσει την αποκατάσταση της μεσαίας τάσης του δικτύου. Πιστεύω ότι, από ό,τι έλεγε, δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά σχεδόν πρέπει να είναι έτοιμη η μεσαία τάση. Οπότε θα πάνε ύστερα επί τόπου σε κάθε μία περίπτωση μεμονωμένη.
Να πω εγώ το εξής, πιστεύω ότι τα αντιμετωπίσαμε τα θέματα αρκετά καλά. Δηλαδή, με τη συνεργασία που είχαμε με την πολιτική προστασία της περιφέρειας και στην πυροσβεστική που ήμασταν όλη μέρα την Παρασκευή, ανταποκριθήκαμε, μπορώ να πω σε ποσοστό, πάνω από 90% στις κλήσεις όλες που είχαμε δεχτεί και τις περιπτώσεις που έπρεπε να λύσουμε. Μέρημνα ήταν να απομακρυνθούν τα δέντρα που ήταν επικίνδυνα, να συμβεί ζημιά, να ανοίξει το οδικό δίκτυο, να μην έχουμε τέτοια θέματα. Από εκεί και πέρα, ήμασταν τυχεροί μέσα σε όλα αυτά ότι δεν έριξε πολύ νερό. Εκεί θα είχαμε τεράστιο θέμα. Γιατί φανταστείτε τώρα να έχουμε από τη μία να έχουμε απλώσει όλο το νησί της, τα μηχανήματα έργου να ανοίγουν δρόμους και ξαφνικά να βρεθούμε με τα ποτάμια και τους τράφους χυλισμένα και να πλημμυρίζουν τα χωριά. Εκεί θα είχαμε άλλα θέματα. Ευτυχώς όμως δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Ήμασταν τυχεροί. Να πω τώρα κάτι σχετικά με τις ζημιές. Οι ζημιές που έχουν γίνει και αφορούν την αγροτική παραγωγή, το φυτικό κεφάλαιο, είτε ζωικό είναι αυτό, είτε σε πάγιο, ισχύει ό,τι ισχύει και τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, εάν κάποιος έχουν πάθει ζημιά, οι ελιές έχουν πέσει κάτω, ή έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά οι ελιές, ή κάποια άλλη καλλιέργεια, έχει καταστραφεί στάβλος ή έχει καταστραφεί αγροτική αποθήκη, όπως κάναν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι τα προηγούμενα χρόνια και γνωρίζουν, είναι η ίδια διαδικασία, θα απευθυνθούν στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, ο οποίος ξέρει ο καθένας στο χωριό του ποιος είναι ο αρμόδιος ανταποκριτής και εκεί θα κάνει την αίτησή του. Οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ έχουν κάνει τις αναγγελίες του σήμερα, θα δοθούν οι εγκρίσεις από την Πάτρα, οπότε από αύριο θα είναι ανοιχτό πιστεύω το σύστημα για να μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις. Ο κάθε ανταποκριτής του ΕΛΓΑ θα ενημερώσει τον πρόεδρο του κάθε χωριού και ο πρόεδρος με τη σειρά του θα ενημερώσει τους χωριανούς του, οπότε θα μπορούν να προσέλθουν να κάνουν τις δηλώσεις τους όπως τις κάνανε και τις προηγούμενες φορές. Στο θέμα του ΕΛΓΑ δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, ο Δήμαρχος για την επαγγελματική στέγη υπεύθυνη είναι η περιφέρεια. Για τα σπίτια είμαστε εμείς. Σας είπα ότι έρχεται το κλιμάκι από τη ΔΕΦΚ το μεσημέρι που θα ελέγξει τα κτίρια. Οι αιτήσεις όλες θα γίνονται σε εμάς. Αυτά τώρα θα σας τα εξηγήσω ο συνάδελφος ο Στέλιος. Οπότε. Κλιμάκι από τη ΔΕΦΚ. Ναι, η ΔΕΦΚ είναι. Από την Πάτρα έρχονται, οι οποίοι αυτοί τι θα κάνουν, θα παραλαμβάνουν τις αιτήσεις τις δικές μας που έχουν υποβληθεί σε εμάς και αφορούν το κτίριο μόνο και θα ξεκινήσουν κατευθείαν, θα παίρνουν μία-μία αίτηση και θα πηγαίνουν, θα κάνουν αυτοψία. Αυτό. Ως προς το κομμάτι του υπόλοιπου θα σας πει ο Στέλιος. Και κάτι άλλο να πω για τα σχολεία πάλι που με ρωτήσατε πριν. Η εικόνα η δικιά μου τουλάχιστον, αν και περισσότερο ενοχλήσαν τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο, τον κύριο Σπίνο, εμένα δεν με είχε ενοχλήσει για τα σχολεία τόσο. Παρ' όλα αυτά κατάφερα και είδα κάποια. Δεν υπήρχαν σοβαρά, πέρα από, δηλαδή από 2-3 σχολεία που είχαν σοβαρά προβλήματα και μεγάλα, τα υπόλοιπα ήταν ψιλοζημιές, όπως σας είπε και ο κύριος Δήμαρχος, με τζάμια, κάτι ψευδοροφές εξωτερικούς χώρους, κάποιο δέντρο πεσμένο. Δέντρα νομίζω ότι δεν υπάρχει τώρα θέμα σε σχολείο μέσα, κάποιο δέντρο να πρέπει να κοπεί. Αυτά τα έχουμε τελειώσει όλα από το Σαββατοκύριακο. Είναι κάτι ψευδοροφές όπου τουλάχιστον όσοι διευθυντές έχουν επικοινωνήσει μαζί μου, ακόμα και ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας, του έχω εξηγήσει τη διαδικασία που πρέπει να κάνουν, να ακολουθήσουν όλοι. Και να επιδιορθώσουν τις βλάβες το γρηγορότερο δυνατό ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ξανά τα σχολεία. Αυτά ως προς τα σχολεία. Τώρα για τα υπόλοιπα θα σας μιλήσει ο Στέλιος. Μπορώ να αρχίσω. Λοιπόν, σύμφωνα με τη νέα διαδικασία που υπάρχει, γιατί από το 2019, την άνοιξη του 2019 άλλαξε η διαδικασία για τις οικονομικές ενισχύσεις των νοικοκυριών, όπου έχουν υποστεί οι κύριες κατοικίες πρόβλημα. Εμείς προετοιμαστήκαμε από την πρώτη στιγμή σε ό,τι αφορά το σκέλος της ενημέρωσης του πολίτη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα σας δώσουμε και σχετικό δελτίο τύπου, το οποίο θα σας στείλουμε και ηλεκτρονικά, για να μην λέμε πολλά εδώ, καλύτερα να τα βλέπετε και, και εσείς να τα παρουσιάσετε. Στην ιστοσελίδα του Δήμου είναι όλο το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει αυτή τη διαδικασία, οι αιτήσεις που υπάρχουν. Ενθαρρύνουμε πάρα πολύ οι αιτήσεις με ό,τι άλλο αποδεικτικό υλικό, το οποίο βοηθάει το κλιμάκιο να αποσταλεί ηλεκτρονικά. Έχουμε δώσει και αριθμούς και διευθύνσεις ηλεκτρονικές προκειμένου να μην υπάρχει συνωστισμός και για τους λόγους της πανδημίας. Σε ό,τι αφορά την ουσία τώρα, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε το εξής
Και πραγματικά η δική σας συμβολή ως τοπικά μέσα ενημέρωσης είναι εξαιρετικά μεγάλη, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί διαφορετικά πώς να ενημερωθεί ο κόσμος. Λοιπόν, ο Δήμος έχει μία αρμοδιότητα και αυτή η αρμοδιότητα σχετίζεται με τις κύριες κατοικίες. Όχι με οποιαδήποτε κατοικία κάθε δημότη ή πολίτη που ζει στη Ζάκυνθο, αλλά είναι μόνο με τις κύριες κατοικίες, δηλαδή με τις κατοικίες όπου διαβιώνει το νοικοκυριό. Και επιπλέον τούτου, όπως και την προηγούμενη φορά είχαμε ξεκαθαρίσει τις προηγούμενες φυσικές καταστροφές, δεν αποτελεί η οικονομική ενίσχυση αποζημίωση της ζημιάς, αλλά είναι ένα προνοιακό βοήθημα στο πληγέν νοικοκυριό προκειμένου να ανταπεξέλθει των δαπανών που καμία φορά υπερβαίνουν και την οικονομική ενίσχυση, είναι πολύ μεγαλύτερη, είναι ένα οικονομικό βοήθημα, έχει κοινωνικό χαρακτήρα. Αυτό ο νομοθέτης έχει δώσει να διεκπεραιώσει η τοπική αυτοδιοίκηση, η πρωτοβάθμια, ο Δήμος, και αυτό κάνουμε. Θέλω να ανοίξω μια παρένθεση πάρα πολύ μικρή εδώ και να πω ότι χωρίς να έχω πλήρη εικόνα, θέλω να θυμίσω ότι οι πλημμύρες της 25ης Νοεμβρίου του 2016 που οι βροχές κρατήσανε μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου κατά δύο κύματα, η σημερινή κατάσταση μοιάζει να είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με την τότε, όπου τότε είχαμε πολύ μεγάλο ξεσπίτωμα νοικοκυριών λόγω των πλημμυρών. Δεν έχει παρατηρηθεί, τουλάχιστον και από τα τηλέφωνα τα οποία μας έχουν πάρει, και συνήθως παίρνουν τηλέφωνο κατά βάση αυτοί που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Λοιπόν, δεν έχει φανεί να έχουν ξεσπιτωθεί, να το πω έτσι απλά, νοικοκυριά. Σε κάθε περίπτωση βέβαια θα καταγραφεί. Τι ζημιές είναι επιλέξιμες, να το πω έτσι. Οι ζημιές που σχετίζονται με την οικοσκευή. Δηλαδή ο νομοθέτης τι λέει. Εγώ θα σε βοηθήσω νοικοκυριό μου που μένει στην κύρια κατοικία σου να σου εξασφαλίσω τις βασικές προϋποθέσεις διαβίωσης. Άρα τι σημαίνει αυτό. Είναι η οικοσκευή. Σε διάφορους χώρους του σπιτιού τα βασικά. Υπάρχει μια κλιμάκωση. Ξεκινάμε από τα βασικά και πάμε στα υποδεέστερα. Αυτή τη στιγμή συντρέχουν λόγοι και σοβαρές ζημίες στα βασικά. Αυτά πάει αθρηστικά. Ένας αλγόριθμος είναι, ο οποίος σχετίζεται με τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού, σχετίζεται με τα τετραγωνικά της οικίας, σχετίζεται με το αν υπάρχουν άτομα με ειδικές ανάγκες στην οικία ή δεν υπάρχουν, και άλλες περιπτώσεις, και αναλόγως προκύπτει με βάση τον αλγόριθμο, όπου κανένας μπορεί να τον έβρει και στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Δουλεύουμε με διαφάνεια. Ο καθένας μπορεί ουσιαστικά να κάνει και μία δοκιμή, δηλαδή με βάση την περίπου ζημιά που έχει πάθει, να καταλάβει πού θα αντιστοιχεί περίπου η αποζημίωσή του. Η διαφορά που σας είπα στην αρχή στο νόμο, στην ΚΙΑ δηλαδή που επήλθε, είναι ότι τώρα δεν είναι μία απλή αίτηση. Η αίτηση συνοδεύεται και αποτελεί ουσιαστικά υπεύθυνη δήλωση και σε νομικό επίπεδο. Και είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο έχει γίνει, γιατί πραγματικά έχουμε βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις στο παρελθόν, διότι πρέπει να είμαστε όλοι ειλικρινείς και πρέπει όλοι οι δημότες να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Και ξέρετε, δεν μπορεί να κινητοποιείται ολόκληρος μηχανισμός, ο Δήμος, το Δημόσιο κτλ. Και να πηγαίνουμε να κάνουμε αυτοψία για πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν ή που έχουν ζημίες που έχουν συμβεί για άλλους λόγους. Καταλαβαίνετε ότι τέτοιου είδους υπεύθυνες δηλώσεις, εγώ προσωπικά είμαι και υπεύθυνος, πρέπει όταν διαπιστώνεται ότι κραυγαλαία υπάρχει παρελκυστική τακτική από τη μεριά του ΕΤΟΥΝΤΑ, αυτά να ενημερωθεί η δικαιοσύνη. Καταλαβαίνετε, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Βεβαίως και έχουν υποστεί πάρα πολλές ζημιές τα σπίτια. Όμως στα σπίτια, όταν λέμε σπίτια και κύρια κατοικία, ακόμα και αν είναι κύρια κατοικία, οι βοηθητικοί χώροι δεν μας αφορούν, δεν μπαίνουν μέσα στη διαδικασία του υπολογισμού, δεν είναι επιλέξιμες ζημιές. Δηλαδή υπόγεια, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι, λεβιτοστάσια δεν λαμβάνονται υπόψη. Όμως εδώ πρέπει να πούμε ότι ο νομοθέτης αφήνει ένα παραθυράκι και το οποίο λέει ότι μπορώ να συνδράμω και να δώσω οικονομική ενίσχυση για μικρής κλίμακας επισκευαστικές εργασίες. Εδώ θα υπάρχει και μια συνεργασία με την πολιτική προστασία σε ό,τι αφορά τις σκεπές. Γιατί από ό,τι έχω αντιληφθεί, υπάρχουν πάρα πολλές ζημίες ή εκτεταμένες ή μικρότερες σε σκεπές. Εάν κάποιες σκεπές
οι οποίες θεωρούνται μέσα στο πλαίσιο της οικοσκευής και της συντήρησης της βασικής του σπιτιού προκειμένου διαβιώσει το νοικοκυριό, χρήζουν απλών επισκευαστικών ενεργειών, τότε θα μπαίνει στη δική μας διαδικασία. Εάν είναι μείζον το ζήτημα, τότε μέχρι και στο επίπεδο της στεγαστικής συνδρομής μπορεί να φτάσει το ελληνικό δημόσιο και να παρέχει, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, κάποιες διευκολύνσεις προκειμένου κάποιος να έχει τα χρήματα να φτιάξει το σπίτι του. Όπως σας είπα και δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό, στην ιστοσελίδα του Δήμου ήδη αυτή τη στιγμή βρίσκεται και το δελτίο τύπου το οποίο θα σας μοιράσουμε και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο πολίτης και τα τηλέφωνα στα οποία μπορεί να πάρει να ενημερωθεί και ειδικές περιπτώσεις θα αντιμετωπίσουμε. Θέλω να δώσω μεγάλη έμφαση στις ημερομηνίες. Ο νόμος λέει ένα μήνα έχει περιθώριο κάθε δημότης, κάθε πολίτης, ο οποίος θεωρεί ότι έχει πληγεί και ότι ζητάει την οικονομική ενίσχυση. Ένα μήνα έχει περιθώριο να κάνει την αίτηση. Άρα αυτή η ημερομηνία καθορίζεται στη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Και ο Δήμος, για να είμαστε ανοιχτοί και για να μπορούμε να λογοδοτούμε γιατί λογοδοτούμε, πρέπει το αργότερο να έχει κλείσει όλη τη διαδικασία όπως προβλέπει η ίδια νομοθεσία 6 μήνες μετά την καταστροφή, δηλαδή 18 Μαρτίου του 2021. Φυσικά θα επιδιώξουμε το συντομότερο δυνατόν και για λόγους διοικητικής οικονομίας, δηλαδή πρέπει να ασχοληθούμε και πρέπει να ασχοληθεί και ο Δήμος με αυτά που πρέπει να ασχολείται. Αυτό είναι ένα έκτακτο ζήτημα το οποίο πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να τρέξει. Καλούμε τους δημότες να δώσουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην αίτηση και να την έχουν πλήρως συμπληρωμένη, γιατί αλλιώς θα υπάρξουν καθυστερήσεις. Όσο πιο εντάξει είναι και οι δημότες και ανταποκριθούν στις αιτήσεις και δεν χρειάζεται να τους ξαναπαίρνουμε τηλέφωνο για να συμπληρώνουμε τις αιτήσεις. Δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο να απορρίπτουμε αιτήσεις επειδή δεν έχουν τα στοιχεία. Αυτό δεν θα το κάνουμε. Αλλά πρέπει να επισπεύσουμε έτσι ώστε, επειδή είναι και χειμώνας, να τρέξουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι διαδικασίες, να ζητήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα χρήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα τα εμβάσει στο Δήμο και ο Δήμος μετά, ο κύριος Δήμαρχος, με αποφάσεις του για κάθε ένα δημότη θα αναφέρει το ποσό το οποίο θα βγαίνει από την Επιτροπή και από τη διαδικασία και το ταχύτερο δυνατόν να αποδοθεί στον τραπεζικό του λογαριασμό. Αυτή είναι η διαδικασία. Ευχής έργο θα είναι. Εγώ δηλαδή προσωπικά το βάζω και σαν ένα στόχο της υπηρεσίας μας μέχρι του Αγίου να έχουμε τελειώσει. Αρκεί να ανταποκριθούν και οι δημότες, να μην πάμε δηλαδή να μπούμε και στο έχουμε περιθώριο μέχρι το Μάρτιο του 2021. Αλλά καλό είναι να τελειώσουμε φέτος αυτό. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται. Για όσους δεν μπορούν να τις υποβάλουν ηλεκτρονικά, αφενός προς το παρόν κάνουμε ένα σχεδιασμό, θα γίνουν προσαρμογές. Συμπληρωματικά θα βγουν και θα σας ενημερώσουμε, αλλά προς το παρόν πρέπει να ξεκινήσουμε με μία μαγιά, να το πω έτσι, αιτήσεων, προκειμένου να βγουν και οι κινήσεις του οχήματος που θα πηγαίνει να κάνει και τις αυτοψίες, το κλιμάκιο δηλαδή. Λοιπόν, οι αιτήσεις θα γίνονται αφενός στο ισόγειο ή μη υπόγειο, να το πω έτσι, του Δημαρχείου, του τέος Δημαρχείου του Δήμου Αρκαδίων, δηλαδή στον Πανάτο, και στο κέντρο κοινότητας που είναι στο μικρό διοικητήριο, είσοδος από την οδό Τάλμπουτ Κεφαλινού, απέναντι από το Νάρκησο, το ζαχαροπλαστείο, στον πρώτον όροφο. Τα τηλέφωνα είναι τα τηλέφωνα του κέντρου κοινότητας, όπου ήδη έχουν ενημερωθεί τα στελέχη να δίνουν πληροφορίες στους δημότες. Όπου δεν είναι σαφές το τι θα κάνουμε, δεν θα απορρίπτεται σαφώς η αίτηση, θα προχωράμε κανονικά, θα τη βάζουμε στην άκρη και θα διερευνούμε και τηλέφωνα θα χρειαστεί να πάρουμε στο Υπουργείο και με την πολιτική προστασία να επικοινωνήσουμε. Σας λέω παραδείγματος χάρη, τελευταία στιγμή στις πλημμύρες του 2016, τελευταία στιγμή από το Υπουργείο με ενημέρωσαν και προφορικά, δυστυχώς όχι γραφτά, ότι μία καμινάδα, ας πούμε, σπιτιού αποτελεί οικοσκευή. Εντάξει. Λοιπόν, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν και ξαναπιάσαμε όλες τις αιτήσεις να δούμε που έχει καμινάδα. Αυτά τα πράγματα μπορεί να συμβούν για κάποιες περιπτώσεις οι οποίες δεν αναφέρονται γιατί βάζει ο νομοθέτης ένα κτλ. Και κάτσε βρες τι είναι το κτλ. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις τις οποίες θα τις αντιμετωπίσουμε με μεγάλη έτσι, ενδιαφέρον και φυσικά δεν θα αντιμετωπίσουμε τον πολίτη με τη λογική της απόρριψης αίτησης, σε ίσα ακριβώς το αντίθετο. Όποιος έρθει σημαίνει ότι έχει ανάγκη και πρέπει να βοηθηθεί. Αυτό, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Οι ημερομηνίες έχουν σημασία και η δική σας συμβολή των μέσων ενημέρωσης, δηλαδή και ιδιαίτερα των εντύπων κιόλας, όπου μπορεί κάποιος να το δει και γραπτό. Γιατί δεν ξέρω πώς διαφορετικά μπορούν να ενημερωθούν. Ανέφερε σε ώρα.
Ναι, 8,5-1,5 κάθε μέρα, όλες τις εργάσιμες μέρες, στις δύο χώρους που είπαμε, στο Βανάτο και στο... Στο Βανάτο απόγευμα θα πάνε. Γιατί η κυρία Φαρού θα πάει το απόγευμα, λέει, γιατί... Όχι, όχι. Δεν μπερδευόσαστε. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Για τις αιτήσεις, για τις αιτήσεις, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 8,5-1,5 οι αιτήσεις για όσους δεν μπορούν να τις στείλουν ηλεκτρονικά. Στο κέντρο κοινότητας και τέτοιο. Το 8,5 και το 1,5, ορίστε, θα προσπαθήσουμε και μου έκαμε μία υπόδειξη ο κύριος Δήμαρχος και το οποίο είναι σωστό δηλαδή, να αποκεντρώσουμε ακόμα περισσότερο τη διαδικασία, αλλά δεν είχαμε το χρόνο και δεν έπρεπε να περάσει ο χρόνος χωρίς να ενημερώσουμε. Σίγουρα σκεφτόμαστε στο καταστάρι να υπάρχει και ένας πόλος εκεί και ενδεχομένως να κοιτάξουμε και κάπου αλλού, ίσως και Μαχαιράδο θα δούμε. Αλλά καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βρούμε και τον αντίστοιχο διοικητικό μηχανισμό, προκειμένου όταν πάει κάποιος να μην είναι μόνο μία αίτηση χωρίς να μπορεί να του πει κάποιος κάτι. Αυτό θέλει λίγο χρόνο. Θα ξεκινήσουμε με τη μεγάλη μάζα που ούτως ή άλλως ξέρουν από παλιά, ήδη έχουν προσέλθει πολλοί στην Προνοία σήμερα. Και τους λέμε, περιμένετε, θα βγουν ανακοινώσεις. Κάποιοι μάλιστα έχουν και εδώ μου στείλανε και ταχυδρομικά, πότε προλάβανε αίτηση. Το οποίο είναι με το παλιό σύστημα. Να πούμε για τον Ελγά. Ελγά είναι ο Νίκος. Που ξέρουν στον καθένα με τον ανταποκριτή τους. Εμείς... Είπαν θα πάνε στο καταστάτη. Δύο πράγματα, κύριε Δήμαρχε. Η σωστή συμπλήρωση και η πλήρη συμπλήρωση της αίτησης, όταν υπάρχει συνιδιοκτησία, χρειάζονται και υπεύθυνες δηλώσεις. Όταν κάποιος δεν είναι δικό του το σπίτι, είναι κύρια κατοικία του, δεν είναι δικό του σπίτι και έχει νοικιάσει, χρειάζεται, είναι συγκεκριμένες τα υποδείγματα, τα έχουμε, υπεύθυνη δήλωση και υπογράφεται και από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Αυτά τα πράγματα, όσο πιο πλήρη είναι πλήρης οι αιτήσεις, τόσο πιο γρήγορα θα πάει. Και εδώ, επειδή πάντα λειτουργούμε σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης, ακόμα και η υπεύθυνη στάση του πολίτη έναντι της αίτησής του, έναντι του Δήμου, είναι και μία μορφή αλληλεγγύης των άλλων, το διπλανό, ο οποίος δεν θα καθυστερήσει να πάρει και αυτό την αποζημίωση του. Και θέλω να το πω, κύριε Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε, το 2016 μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι τον Ιούνιο του 2017 προσπαθούσαμε να μαζέψουμε το Ε1, το εκαθαριστικό και το Ε9. Από ανθρώπους που είχαν κάνει αιτήσεις, δικαιούταν ποσά και δεν τα φέρνανε. Και δεν μπορούσαμε να υποβάλουμε την αίτηση. Δηλαδή, ερχόμαστε και εμείς διοικητικά σε πολύ δύσκολη θέση και είμαστε και ελεγχόμενοι κιόλας. Δεν θέλουμε να φτάσουμε. Τα ποσά είναι, για να μην αναφέρω ποσά, γιατί είπαμε για τη σημεία. Το μέγιστο είναι μέχρι 6.000 ευρώ, μέχρι 6.000 ευρώ που τα έχει όλα μέσα. Δηλαδή, πλέον αυτού δεν υπάρχει. Είναι μέχρι 6.000 ευρώ. Θέλω να πω, και γι' αυτό το άφησα στο τέλος, και δώστε του μία έμφαση, αγαπητοί μου φίλοι δημοσιογράφοι, είναι ότι αν κάποιος έχει φύγει από το σπίτι του, αναγκάστηκε να φύγει, εξαιτίας, δεν έχει υποπέσει ακόμα σε αντίληψη, εγκατέλειψε το σπίτι του λόγω σοβαρότατης ζημιάς που δεν μπορούσε να κατοικήσει, να επικοινωνήσει τα τηλέφωνα τα οποία έχουμε δώσει, αμέσως προκειμένου να πάρει και να τρέξει αυτή γρήγορα αυτή η διαδικασία, είναι περίπου τα 600 ευρώ και είναι για τα πρώτα χρήματα που δίνει το κράτος για να μπορέσει να ανταπεξέλθει των εξόδων επειδή βγήκε από το σπίτι του. Τέτοιες περιπτώσεις μάλλον δεν υπάρχουν, αλλά αυτό επειδή δεν γνωρίζουμε, όποιος βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία να επικοινωνήσει αμέσως μαζί μας, να στείλουμε αμέσως την αίτηση στο Υπουργείο προκειμένου να μας ταλεί το ποσόν για να το αποδώσουμε το ταχύτερο δυνατόν.